Αμπελόκηποι Αθήνας και ντοκιμαντέρ. Πώς κατέρευσε το γυροκομείο Αθηνών. Παρουσίαση Αντώνης Ρόιτερ. Πληροφορίες. Παρουσίαση της σύγχρονης κατάστασης του γυροκομείου Αθηνών. Αφηγήσεις ζωής από τα μεγάλα παιδιά που ζουν στο γυροκομείο, που αναπολούν, συγκινούνται και δίνουν μαθήματα ζωής. Φωτογραφίες. Αποσπάσματα που χρησιμοποιούμε στο βίντεο. Γυροκομείο Αθηνών, πηγές. Μας κάνουν παράπονα για το φαγητό, για τη θέρμανση τώρα αυτές τις ημέρες που κάνει κρύο. Ενώ έχουμε μια πολύ μεγάλη ακίνητη περιουσία, δεν έχουμε έσοδα. Από το 2010, το Σεπτέμβριο, υπάρχουν ακόμα πλήρωτοι υπάλληλοι. Εύχομαι να είμαι έτοιμος όταν θα έρθει η ώρα για να διαβώ το σύνορο, να σπρώξω την αιώρα. Θα σηκωθεί ο άνεμος, ο σύννεφος να κλάψει. Να φιλήσει τη σκιά, η μνήμη να φωνάξει. Επικοινωνήσανε με τον συγγενή που είχε αποβιώσει η μητέρα του και είπε πάρα πολύ ψυχρά στο τηλέφωνο: «Δεν μπορώ να κάνω τίποτα, θάψτε τα». Σαν να ήταν σήμερα το χτες και αύριο το τώρα. Έτσι βουβά λυκνίζεται του χρόνου η αιώρα. Στην καρδιά των Αμπελοκήπων, σε ένα από τα πιο πυκνοκατοικημένα σημεία της πόλης σήμερα, εκεί όπου πριν από έναν αιώνα υπήρχαν μόνο αμπέλια και ελιές, απλώνεται μια τεράστια έκταση διάσπαρτη με επιβλητικά κτίρια και πράσινο. Μια έκταση που αποτελεί ίσως ένα από τα τελευταία οικόπεδα φιλέτα στην πόλη και η οποία σου δίνει την αίσθηση ότι βρίσκεσαι στην εξοχή, αν και απέχεις ελάχιστα από την πολύβοη λεωφόρο φυσίας. Όταν περνάς την πόρτα του γυροκομείου Αθηνών, νιώθεις ότι ο χρόνος εδώ έχει σταματήσει. Και ίσως όχι απλά έχει σταματήσει, αλλά έχει γυρίσει και 50 χρόνια πίσω σε μια πραγματικά άλλη εποχή. Μια εποχή όπου το γυροκομείο ευημερούσε, όπου οι πιο πλούσιοι και σπουδαίοι Έλληνες έκαναν τεράστιες δωρεές στο ίδρυμα και έκτιζαν νέες πτέρυγες, αλλά και όπου οι ευκατάστατοι ηλικιωμένοι της πόλης περνούσαν τα τελευταία χρόνια της ζωής τους με γαλήνη και φροντίδα. Δυστυχώς όμως ο χρόνος στην πραγματικότητα δεν έχει σταματήσει. Και βεβαίως δεν γυρίζει πίσω. Και έτσι το γυροκομείο Αθηνών βιώνει όπως όλοι μας την εποχή της κρίσης. Μια κρίση που το έχει οδηγήσει στην πλήρη οικονομική κατάρρευση. Χρέη, απλήρωτοι εργαζόμενοι, κλειστές πτέρυγες, αλλά και λιγοστοί ηλικιωμένοι, οι οποίοι δεν παλεύουν μόνο με το χρόνο πλέον, αλλά και με τον φόβο, το κρύο, ακόμη και την πείνα. Ένα ίδρυμα με λαμπρό παρελθόν, το οποίο σήμερα αντιμετωπίζει ένα ζωφερό μέλλον. Τώρα, βέβαια, στις μέρες μας δεν ξέρω τι είναι ευλογία η Κατάρα να έχει ακίνητα, κανείς. Είναι μια περιουσία ακίνητη, μεγάλη περιουσία, γύρω στα περίπου 100 εκατομμύρια ευρώ. Περιέχει ακίνητα σε όλη την Ελλάδα. Περιέχει πολλά ακίνητα στο κέντρο της Αθήνας, σε πολύ καλές περιοχές, βεβαίως και σε υποβαθμισμένες περιοχές, όπως έχουμε στο Κολωνάκι, στην Ομόνια το ξενοδοχείο, έχουμε όμως και στα Πατήσια και πιο υποβαθμισμένα περιοχές. Περιέχει ακίνητα σε πολύ καλή κατάσταση και άλλα ακίνητα. Έχει πάντως μια πολύ μεγάλη περιουσία το γυροκομείο Αθηνών. Τα έσοδα είναι ελάχιστα, γι' αυτό βρισκόμαστε σε αυτή την κατάσταση. Πώς μπορεί αυτός εδώ ο χώρος με τις 6 κλειστές πτέρυγες και τις 2 ή 3 σε λειτουργία να ανακάμψει οικονομικά, ώστε να μπορούν και αυτοί οι άνθρωποι να ζουν αξιοπρεπώς από ένα σημείο και μετά? Κύριε Στρέτερ, προσωπική μου άποψη είναι ότι πρέπει να υπάρξει πολύ έντονη επιθετική πολιτική σε ό,τι αφορά τα ακίνητα της ελέημων εταιρείας Αθηνών. Δηλαδή,
Πιστεύω ότι πρέπει να κάνουμε τα δύνατα δυνατά για να νοικιάσουμε ό,τι ανίκιαστο υπάρχει, διότι ναι, μεν είναι 750 ακίνητα, αλλά δεν είναι όλα στην κατάσταση, δηλαδή είναι και αγροτεμάχια μέσα, αλλά μιλάω για αυτά τα οποία μπορούμε να μισθώσουμε. Δεν και στην καλύτερη κατάσταση πάρα πολλά εξ αυτών, διότι θέλουν κατά μέσο όρο 30 με 40.000 για να επισκευαστούν. Και όπως καταλαβαίνετε, στην παρούσα φάση για να επισκευάσουμε ακίνητα είναι λίγο δύσκολο. Σαράκι της οικογενειοκρατίας. Σας λένε ότι έχει μπει και εδώ. Έχουμε πολλούς υπαλλήλους που είναι συγγενείς επί συγγενών. Ναι, ήταν 40 οικογένειες εδώ που δούλευαν. Έχουμε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα οποία έχουν συγγενείς τους εργαζόμενους. Παράδειγμα, μιλούν για την αδελφή σας. Έχουμε στελέχη τα οποία προσλαμβάνουν. Η αδελφή μου δεν εργάζεται εδώ. Έχουμε στελέχη τα οποία από ένα σημείο και μετά έχουν διορίσει άλλα στελέχη και άλλους υπαλλήλους εδώ. Γιατί εσείς τώρα, ένας άνθρωπος ο οποίος έρχεται να δώσετε και μια άλλη διάσταση εδώ πέρα και μια άλλη λογική, το επιτρέπετε αυτό το πράγμα? Αναφορικά με τα άτομα του Διοικητικού Συμβουλίου που λέτε, πολλά ήρθαν να προσφέρουν διότι δούλευαν εδώ τα παιδιά τους πριν εκείνοι εκλεγούν ή γίνουν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Τι είναι η οικογενειοκρατία για σας? Και κατόπιν τους παρακαλέσαμε, διότι κατά το μη είχαν εξειδικευμένες γνώσεις που θα μπορούσαν να βοηθήσουν εδώ και να προσφέρουν στο έργο της ελεήμονος εταιρείας, δέχθηκαν να ασχοληθούν. Οπότε φανταστείτε, μετά εκ των υστέρων, γιατί δέχτηκαν οι γονείς να προσφέρουν, γιατί ήταν εδώ ήδη και δούλευαν τα παιδιά τους, να τους λέγαμε ότι θα διώξουμε τα παιδιά τους γιατί ήρθαν εκείνοι και ασχολήθηκαν μετά από παράκλησή μας. Το αντίστροφο δεν έχει συμβεί? Δηλαδή, έχει συμβεί και το αντίστροφο. Έχει συμβεί και μέλη το αντίστροφο. Του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθυντικά στελέχη να διορίζουν συγγενείς. Να σας πω, ναι, πολλές φορές, γιατί ένιωθαν ανασφάλεια, διότι σε ορισμένες θέσεις ήθελαν δικούς τους ανθρώπους. Δεν σημαίνει κάτι αυτό. Είναι ένας κοινωνικός χώρος. Θες να είσαι σίγουρος για το πώς θα φέρονται, πώς θα φέρονται στους γέροντες, πώς θα φέρονται στα. Δεν το είδαν. Εσείς δεν το χαρακτηρίζετε βόλεμα αυτό τώρα? Όχι, διότι παραδείγματος χάρη εγώ, επειδή αναπεριφερθήκατε και σε συγγενικά πρόσωπα δικά μου, ήταν με ό,τι μισθό έπαιρνε όλος ο κόσμος, για να μην δημιουργούνται και παρεξηγήσεις, ήταν με την σύμβαση εργασίας που αφορούσε όλους τους εργαζομένους εδώ. Και ποτέ μου δεν έβαλα σε διευθυντικές θέσεις. Τώρα έναν εργάτη ή μια μοδίστρα ή ένα αυτό, μην λέμε. Τώρα είτε φταίει η κρίση, είτε φταίει η κακοδιαχείριση, είτε φταίνε και τα δύο μαζί. Η ουσία είναι ότι σήμερα το γυροκομείο Αθηνών δεν μοιάζει σε τίποτα με το παρελθόν. Μιζέρια, φτώχεια, εγκατάλειψη και θλίψη. Οι πτέρυγες κλείνουν η μία μετά την άλλη, τα κτίρια για τα οποία ξοδεύτηκαν τεράστια ποσά εγκαταλείπονται. Εδώ μου ξυπνάνε τρομερές μνήμες. Εδώ, αρκεί να σας πω, σε αυτό το δωμάτιο ζούσε μία παλιά ερυθροσταυρίτισσα, η οποία με παρακάλεσε να την κάνω βόλτα με τη μηχανή μου. Και ήταν τρομερό και της είπα, μα λες παλαβομάρες, θα πέσουμε. Και μου κάνει ακριβώς, άσε με Κωστή, εμείς είχαμε BSA μηχανή. Και δεν την ήξερα σαν μάρκα. Και ανέτρεξα στο ίντερνετ και είδα, ήταν μία μηχανή, η οποία μάλιστα είχε τις ταχύτητες δεξιά και όχι αριστερά, όπως έχουν οι μηχανές. Και με ένα σκαμνάκι, ο προϊστάμενος τότε εδώ, ο Μιχάλης που ήταν, τη βοήθησε, ανέβηκε στη μηχανή και την έκανα μια βόλτα με τη μηχανή. Γιαγιά Μηχανόβιος, ναι, λοιπόν. Ναι, ναι. Που όταν της είπατε εσείς θα πέσεις, σκεφτόταν τι να μου πεις τώρα εμένα για τη ζωή σου. Τι να μου πεις εμένα, γιατί προτού γεννηθείς εσύ, εγώ καθόμουν σε μηχανή. Όταν τα χρήματα του γυροκομείου τελείωσαν, έκλεισαν και τα μαγειρία. Τώρα οι ηλικιωμένοι τρώνε από catering, με την ποιότητα του φαγητού να είναι ανάλογη των οικονομικών του γυροκομείου. Πώς μπορείς άραγε να σπάσεις τη ρουτίνα αλλά και τη μοναξιά σε αυτούς τους ανθρώπους? Πώς μπορείς τελικά να φέρεις το χαμόγελο στα χείλη τους και πάλι, να τους κάνεις να ξεχνούν τις έγνοιες και τα προβλήματά τους? Οι εργαζόμενοι του γυροκομείου γνωρίζουν τον τρόπο. Το μόνο που χρειάζεται, λένε, είναι να τους κάνεις να νιώσουν και πάλι παιδιά. Επιμέλεια κειμένων και βίντεο, Δημήτρης και Ελένη, ηχογράφηση Στέλλα, 56ο Γυμνάσιο Αθήνας. Συντακτική και φωτογραφική ομάδα εργαστηρίου πληροφορικής, πολυμέσα πληροφορική, σχολικό έτος 2016-2017.